αποσκευή μιλάει ο κύριος Καλεντερίδης. Από την καλή του διαχείριση στην υπόθεση ο Τσαλάν. Θεωρείται επιτυχία. Γιατί λέει να κάνει και μαθήματα. Εγώ δεν κάνω μαθήματα σε κανέναν. Δεν είπε ο ίδιος. Και σέβομαι. Όχι. Σοβαρά τα πράγματα. Προβάλλεται ένα στρατιωτικός με μια συγκεκριμένη ιστορία και διαδρομή. Εντάξει τώρα. Την άποψη. Δεν θα κάνουμε. Μισό λεπτό. Δεν θα κάνουμε στη χώρα. Δεν θα πνιγεί η χώρα σε μια κουταλιά νερό. Όχι, εγώ εκπροσωπώ την άποψή μου. Εκπροσωπώ την άποψη του κόμματός σου. Του κόμματός σας. Έτσι. Επειδή ακούστηκε χτες το βράδυ. Μου θα την πω στους φίλους μου στο καφενείο. Δεν θα θέλατε και να την πω. Δεν είναι καλό εγώ να απαντήσετε εφόσον ακούστηκε χτες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Δεν χρειάζεται. Με ποια θεσμική ιδιότητα. Εγώ εδώ εκπροσωπώ ένα κόμμα. Ο κύριος Καλεντερίδης τι εκπροσωπεί. Μια ιστορία επιτυχημένη με τον κύριο Τσαλάν. Είναι στρατιωτικός αναλυτής. Έχει τι θα πει στρατιωτικός αναλυτής. Έχει επιτυχίες. Έχει αποτυχίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν τα γνωρίζει. Πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν λέω ότι δεν τα γνωρίζει. Λέω όμως ότι περίεργο. Διαμορφώνεται. Εγώ κύριε Απεριώτη συμφωνώ σε πολλά με εσάς. Παρόλο που σε πολλά μπορεί να διαφωνούμε. Πράγματι κουβαλάει στις πλάτες του μία από τις πιο επικίνδυνες, τις πιο ταπεινωτικές για τη χώρα και τις πιο ακατανόητες φάσεις που ζήσαμε. Πάντως και ο κύριος Καλεντερίδης έχει δικαίωμα άποψη, έχει άποψη και εσείς έχετε δικαίωμα άποψη. Αλλά και ο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Παπαδάκη, δεν αποτυπώνουν μόνο τις απόψεις, διαμορφώνουν και τάσεις. Και δεν είναι σωστό να διαμορφώνεται μία τάση που να δημιουργεί ανούσιες και εθνικά επικίνδυνες πολλώσεις γύρω από το θέμα. Βλέπω μία τάση και μία βούληση. Σας έδωσα τη δυνατότητα να απαντήσετε. Βεβαίως. Εσείς κάνετε άριστα τη δουλειά σας. Σας έβαλα αυτό για να απαντήσετε. Για την αναπλήρωση των πολιτικών. Λέω όμως, δεν θα βάλουμε επικίνδυνα και ανούσια δίπολα μεταξύ των Ελλήνων πάνω σε ερωτήματα τα οποία δεν τα θέτει κανείς. Εδώ χρειάζεται μία συνεννόηση. Χρειάζεται μία ομοψυχία. Χρειάζεται μία σοβαρότητα. Χρειάζονται. Βεβαίως, εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα ζητήματα και με πολλούς ανθρώπους από το χώρο των media που κάνουν σχόλια και με πολλούς συναδέλφους από το χώρο της αντιπολίτευσης διαμορφώνεται μια κουβέντα. Δεν έχουν μιλήσει και καθόλου. Μαριάννα, μια κουβέντα δεν έχω. Εγώ 2,5-3 λεπτά. Από ένα λεπτό καθένα. Για τις εκλογές Τουρκία που είναι το μείζον αυτή τη στιγμή, διότι από το αποτέλεσμα.